Μοχάμεν Ντέιφ, ο διοικητής φάντασμα της Χαμάς που ενορχίστρωσε την επίθεση κατά του Ισραήλ. Την σχεδίαζα εδώ και 2 χρόνια. Το Ισραήλ αποκάλεσε την καταστροφική επίθεση της Χαμάς το Σάββατο, την δική της 11η Σεπτεμβρίου. Ο μυστικός εγκέφαλος πίσω από την επίθεση, ο Παλαιστίνιος στρατιωτικός Μοχάμεν Ντέιφ, την αποκαλεί Αλάξ Καφλόντ. Ο κορυφαίος καταζητούμενος του Ισραήλ χρησιμοποίησε αυτή την φράση σε ένα ηχητικό μήνυμα το Σάββατο, όταν η Χαμάς εκτόξευσε χιλιάδες ρουκέτες έναντι του Ισραήλ. Ο Παλαιστίνιος άφησε να εννοηθεί πως η επίθεση ήταν αντίπεινα για τις Ισραηλινές επιδρομές κατά του τζαμιού Αλάξα στην Ιερουσαλήμ. Η επίθεση αυτή έλαβε χώρα τον Μάιο του 2021 και εξόργησε την διεθνή αραβική και μουσουλμανική κοινότητα. Αυτή ήταν και η αφρομή να ξεκινήσει ο Ντέιφ να σχεδιάζει μια επιχείρηση εκδίκησης, η οποία και σκότωσε τις τελευταίες ημέρες περισσότερους από 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ. Η εν λόγω πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως η απόφαση να σχεδιαστεί μια μαζική επίθεση κατά του Ισραήλ πάρθηκε από κοινού από τον Ντέιφ, ο οποίος διοικεί τις ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ της Χαμάς, και από τον Γιαχία Σινουάρ, τον αρχηγό της Χαμάς στην Γάζα. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ποιος υπήρξε ο αρχιτέκτονας της επιχείρησης. Υπάρχουν 2 μυαλά, αλλά ένας εγκέφαλος πίσω από την ιδέα, εξήγησε η πηγή, προσθέτοντας πως οι πληροφορίες για αυτή την επιχείρηση αποκαλύφθηκαν μόνο σε λιγοστούς ηγέτες της Χαμάς. Ο στόχος του Ντέιφ ήταν να πιστεί το Ισραήλ πως η Χαμάς δεν ενδιαφέρονταν να επιτεθεί το κράτος, το ίδιο και το Ιράν, και πως τα 2 έθνη ενδιαφερόντουσαν μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, όσο το Ισραήλ παρήχε οικονομικά κίνητρα στους εργάτες της Γάζας, οι μαχητές της Χαμάς εκπαιδευόντουσαν για μια επικείμενη σύγκρουση με τον Ισραηλινό στρατό. «Προετοιμαζόμαστε για αυτή τη μάχη εδώ και 2 χρόνια», δήλωσε ο Αλί Μπαράκα, επικεφαλής των εξωτερικών σχέσεων της Χαμάς. Για τον Ντέιφ, η μυστικότητα ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου. Πηγές της Χαμάς ανέφεραν πως ο Παλαιστίνιος είχε χάσει ένα μάτι και τραυματίστηκε σοβαρά στο ένα του πόδι σε μία από τις προσπάθειες δολοφονίας του από το Ισραήλ. Η γυναίκα του, ο 7 μηνών γιος του και η 3χρονη κόρη του σκοτώθηκαν έπειτα από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς το 2014, οπότε γι' αυτόν η εκδίκηση ήταν προσωπικό ζήτημα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.